Κύριοι συνάδελφοι, παίρνω το λόγο αμέσως μετά τους εισηγητές, διότι κατά τις ομιλίες των εισηγητών της αντιπολίτευσης ακούστηκαν κάποια πράγματα τα οποία θέλω να πω ότι δεν ευσταθούν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, πολύ δε περισσότερο στο γράμμα του νομοσχεδίου που έχουμε μπροστά μας. Πρώτα και κύρια, λοιπόν, θέλω να μιλήσω για τη διαμεσολάβηση. Και ακούστηκε από ορισμένους ομιλητές, από συγκεκριμένους ομιλητές της αντιπολίτευσης, ότι η διαδικασία αυτή της διαμεσολάβησης είναι ιδιαίτερα ακριβή και επιβαρύνει τον Έλληνα πολίτη μέχρι και με 1.000 ευρώ, ακούστηκε. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω ότι στο νομοσχέδιο που έχετε μπροστά σας η ελάχιστη αμοιβή του διαμεσολαβητή αναφέρεται στα 250 ευρώ και ήδη με νομοτεχνική, την οποία θα καταθέσουμε αύριο, ήδη έχει ανακοινωθεί στον τύπο, μετά από διαβούλευση που είχαμε με την αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, αυτή η ελάχιστη αμοιβή θα περιοριστεί στα 170 ευρώ. Πού είναι τα 1.000 ευρώ? Γιατί αυτές οι ανακρίβειες και γιατί αυτή η ρητορική φόβου και τρόμου? Ότι εδώ στείνεται ένας μηχανισμός άλωσης του εισοδήματος ενός πολίτη ο οποίος θέλει να βρει το δίκιο του. Και θέλω να σας πω επίσης ότι από τον κατάλογο των διαφορών οι οποίες είχαν καταστεί υποχρεωτικές, εξαιρέσαμε τις εργατικές διαφορές για να τις δούμε σε ένα δεύτερο χρόνο, γιατί και αυτό ήταν ένα αίτημα των δικηγορικών συλλόγων. Πλην όμως, εάν δείτε στο σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση έπαιρνε μέρημνα, όπως για τις υποθέσεις των εργατικών, έτσι και για τις υποθέσεις διατροφών, υπέρ των κοινωνικά αδυνάτων. Δηλαδή, τι έλεγε το σχέδιο νόμου? Ότι στις μεν εργατικές διαφορές υπόχρεως στην καταβολή της αμοιβής του διαμεσολαβητή είναι ο εργοδότης, στις δε υποθέσεις διατροφής είναι ο υπόχρεος προς διατροφή. Πού είναι λοιπόν όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν εδώ προηγουμένως? Μία αόριστη ρητορική από ορισμένους, η οποία δεν καταλαβαίνω που κατατείνει τη στιγμή που έχουμε νομοσχέδιο μπροστά μας. Δεν έχουμε κάποιες γενικές ιδέες, ή εδώ έχουμε ψέμα που έχει κοντά πόδια, ή κάποιοι δεν έχουν μελετήσει επαρκώς το υποκρίση και το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου. Δεύτερον, αναφέρθηκε πάλι από εισηγητές της αντιπολίτευσης ότι ο διαμεσολαβητής εκδίδει απόφαση. Μεγαλύτερη ανακρίβεια από αυτό δεν υπάρχει. Διότι ως προς τούτο δεν αλλάζει κάτι στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ο διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφαση, συντονίζει μια διαδικασία η οποία περιγράφεται με απόλυτη ακρίβεια στο νόμο και δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν των συγκεκριμένων. Επομένως, απόφαση δεν εκδίδει, πολύ δε περισσότερο δεν τέμνει μία διαφορά δύο πολιτών, όπως κάνει το δικαστήριο. Τι γίνεται στη διαμεσολάβηση? Συντονίζει ο διαμεσολαβητής την προσπάθεια επίλυσης συνενετικά μιας ιδιωτικής διαφοράς, είτε είναι από αυτές που προβλέπεται στο νόμο ως υποχρεωτικές, είτε είναι κάποιες άλλες που θέλουν κάποιοι, χωρίς την υποχρεωτικότητα, να αντιλήσουν εξοδίκως. Δεν είναι δικαστική απόφαση και επομένως δεν μπορεί να γίνεται και λόγος, γιατί και αυτό ακούστηκε, ευτυχώς όχι σε αυτή την αίθουσα, για ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης. Για να συνεννοούμαστε όσον αφορά τις νομικές έννοιες και τα διαλαμβανόμενα στο νομοσχέδιο. Ποιο είναι το κύριο σημείο το οποίο και τη διαβούλευση απασχόλησε και τη Βουλή, από ό,τι βλέπω, απασχολεί? Η υποχρεωτικότητα ορισμένων υποθέσεων να οδηγηθούν στη διαμεσολάβηση. Προσέξτε και πάλι εδώ μία παρανόηση. Η υποχρεωτικότητα δεν αναφέρεται στην υποχρεωτικότητα μιας κοινής απόφασης, μιας συνενετικής απόφασης. Μπορεί να μην υπάρξει. Η υποχρεωτικότητα είναι ως προς την προσπάθεια επίλυσης. Επομένως, και εδώ πάλι γίνεται παρανόηση. Θέλω να πω ότι, και θέλω να πιστεύω, ότι δεν γίνεται με κακή πρόθεση. Για ποιο λόγο όμως αυτή η υποχρεωτικότητα?
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη διαμεσολάβηση ως θεσμό εξώδικης επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών την έχει εισάγει εδώ και πολλά χρόνια η νομοθετική εξουσία στο δίκαιό μας. Και είχαν γίνει πολλές προσπάθειες ούτως ώστε ο θεσμός αυτός να λειτουργήσει. Ποια είναι η πραγματικότητα? Εγώ δεν θα σας πω, δεν θα σας πάω στις αρχές του 2000 που είχε γίνει η περίφημη προσπάθεια για την εξοδικαστική επίλυση των διαφορών και είχε αναφερθεί ως άρθρο στον κώδικα πολιτικής δικονομίας για τις υποθέσεις του πολυμελούς πρωτοδικείου. Θα μείνω στο γεγονός πώς λειτουργήσε η διαμεσολάβηση τα τελευταία 7 χρόνια, από το 2010, όταν είχαμε το θεσμό. Να σας πω ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης και αυτές που τέλος πάντων ολοκληρώθηκαν δεν ήταν σε διψήφιο αριθμό. Οπότε εδώ έχουμε μια κραυγαλαία αποτυχία αυτού του θεσμού όπως δρομολογήθηκε. Θέλουμε να μείνουμε στην αποτυχία? Άκουσα προηγουμένως ορισμένους εισηγητές οι οποίοι είπαν να παραμείνουμε στην προαιρετικότητα σε όλες τις υποθέσεις. Αν μείνουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην προαιρετικότητα, τότε να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ο θεσμός όπως δεν λειτουργήσε 7 χρόνια. Αυτή είναι η τομή του σημερινού νομοσχεδίου. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη έχει ενσωματώσει αυτό το θεσμό και είναι απολύτως ικανοποιητικό. Λειτουργεί απολύτως ικανοποιητικά. Λύνονται χιλιάδες υποθέσεις κάθε χρόνο στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το θεσμό της διαμεσολάβησης. Μην υπερασπίζεστε λοιπόν, και αναφέρομαι κυρίως στους εισηγητές του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού, μην υπερασπίζεστε κάτι το οποίο είχε αποτύχει και κάτι για το οποίο είχατε καταβάλει και εσείς προσπάθειες να λειτουργήσει, αλλά με τον τρόπο που είχε νομοθετηθεί τότε απέτυχε. Προσπαθούμε αυτό το θεσμό να το καταστήσουμε ουσιαστικό και λειτουργικό. Είναι δε απολύτως συμβατός με την Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη και τις οδηγίες οι οποίες διαπερνούν αυτό το θεσμό. Θέλω να τονίσω ότι πάρα πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη δεν έχουν υποχρεωτικότητα. Αυτό ισχύει που υπόθηκε. Άλλες έχουν. Το ζήτημα δεν είναι να δούμε ποιες είναι οι περισσότερες και ποιες οι λιγότερες. Το ζήτημα είναι να δούμε τι θα βοηθήσει στη δικιά μας περίπτωση, ούτως ώστε ο θεσμός αυτός να καταστεί απολύτως λειτουργικός και αποτελεσματικός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας? Πρώτα και κυρία, επιτέλους να λειτουργήσει στην Ελλάδα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, να λειτουργήσει και στην Ελλάδα αυτός ο θεσμός που μόνο στην Ιταλία λύνονται, από ό,τι διαπιστώσαμε από τις στατιστικές, γύρω στις 250.000 υποθέσεις κάθε χρόνο μέσω του θεσμού της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Εξαιρετικά υψηλό νούμερο. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι στα πρώτα βήματα του ο θεσμός δεν θα έχει τέτοια θεαματικά αποτελέσματα, διότι οι νοοτροπίες και οι αντιλήψεις δεν οδηγούν αυτόματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά εάν έχει τα πρώτα εθαρρυντικά αποτελέσματα, τότε μπορούμε να ευελπιστούμε ότι στο μέλλον η κατάσταση θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Δεύτερος σκοπός είναι να ενδυναμώσουμε την αντίληψη ότι όλες οι ιδιωτικές διαφορές δεν έχουν μοναδικό δρόμο επίλυσής τους την αντιδικία, την αντιπαράθεση και την ένταση, η οποία επικρατεί και δηλητηριάζει τις ανθρώπινες σχέσεις μέσω μιας διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, πολύ πιο ήπιος, για να λύνονται οι ιδιωτικές διαφορές. Και αυτός ο δρόμος είναι της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς. Το τρίτο είναι ότι με αυτή τη διαδικασία θα βοηθηθεί σε μεγάλο βαθμό η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Διότι εάν αφαιρεθεί ένα ποσοστό υποθέσεων που υποχρεωτικά θα κατέληγαν στα δικαστήρια, ενώ τώρα μπορούν να επιληθούν εξωδικαστικά, θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μειωθεί ο χρόνος καθυστέρησης στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί πολλαπλά υπέρ και της δικαιοσύνης αλλά και των πολιτών. Το τέταρτο είναι ότι αναβαθμίζεται ο θεσμικός ρόλος των δικηγόρων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
και των νομικών συμπαραστατών του κάθε πολίτη ο οποίος προσέρχεται στη διαμεσολάβηση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τη συνενετική απόφαση, όπως σας είπα, δεν την εκδίδει ο διαμεσολαβητής. Την εκδίδουν οι διάδικοι, οι οποίοι προσέρχονται με τους νομικούς τους συμπαραστάτες και διαμορφώνουν το πλαίσιο μιας συμφωνίας η οποία κατόπιν επικυρώνεται από τον αρμόδιο δικαστή και καθίσταται εκτελεστός τίτλος. Και το τελευταίο, το πέμπτο, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται πόροι. Και εξοικονομούνται πόροι και από τους ιδιώτες, οι οποίοι δεν αναλώνονται σε έναν μακρύ δικαστικό αγώνα, ο οποίος θα έχει έξοδα, θα έχει πρωτόδικη απόφαση, θα έχει απόφαση σε δεύτερο βαθμό, ενδιαμέσως θα έχει ασφαλιστικά μέτρα και πριν ενδεχομένως την πρωτόδικη απόφαση μπορεί να υπάρχει πάλι δικαστήριο ασφαλιστικών μέτρων. Θα καθαρίζεται αυτή η υπόθεση σχετικά γρήγορα προς όφελος οικονομικό των πολιτών αλλά και του κράτους, το οποίο δεν θα απασχολεί ένα δυναμικό δικαστών, γραμματέων και ούτω καθεξής στην απονομή της δικαιοσύνης, γιατί η υπόθεση αυτή θα έχει λυθεί εξωδικαστικά. Επομένως είναι ένας θεσμός απολύτως θετικός, ο οποίος δεν κοστίζει, αντιθέτως έχει απόλυτο κέρδος και σε χρήματα και σε χρόνο ο πολίτης. Το τελευταίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που θέλω να πω είναι όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Υπάρχει κάποιος στην αίθουσα αυτή, ο οποίος, πολιτική δύναμη ή βουλευτής, ο οποίος λέει ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί δεν πρέπει να επεκταθούν και να τους καταστήσουμε υποχρεωτικούς? Δεν έχω ακούσει κάποιον να επιχειρηματολογεί για το αντίθετο. Ακούω όμως μία παραφιλολογία περί αυτών που συμβαίνουν την τελευταία περίοδο στους πληστηριασμούς. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτι. Ας δούμε τι συνέβαινε, το είχα πει και στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής. Τι συνέβαινε στο παρελθόν και τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Στο παρελθόν είχαμε ζήσει καταστάσεις εξωφρενικές ελέγχου των πληστηριασμών και μάλιστα από τον υπόκοσμο. Αυτό το πράγμα θέλουμε να το ζούμε? Θέλουμε δηλαδή κάποιοι να ελέγχουν τους πληστηριασμούς με τραμπουκισμούς και βία? Η βία εννοώ κάποιον, όχι αυτόν που φαίνεται να σήμερα ότι διαμαρτύρονται, κάποιον άλλον. Ή θέλουμε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και έλεγχος σε αυτό τον τομέα και μάλιστα προς όφελος του καθού ο πληστηριασμός, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο είναι βέβαιο ότι θα πετυχαίνει ένα μεγαλύτερο εκπληστηριασμά, διότι θα μετέχουν πολύ περισσότεροι και με δυνατότητα αναβάθμισης της προσφοράς τους κάθε φορά? Θέλουμε να χάνονται περιουσίες πολιτών για ένα κομμάτι ψωμί, όπως σημαίνει μέχρι σήμερα? Ή θέλουμε να διασφαλίσουμε αυτά που σας είπα, έλεγχο, διαφάνεια και καλύτερο εκπληστηριασμά μέσω αυτής της διαδικασίας? Αυτά λοιπόν πρέπει να δούμε και να μην βάζουμε στην κρίση μας πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το νομοθέτημα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Τον λόγο έχει ο κύριος Καματερός. Να ετοιμάζονται, είπαμε, ανά τρεις ομιλητές θα μιλάει και κάποιος υπουργός. Είναι ο κύριος Καματερός, να ετοιμάζεται ο κύριος Παναγιώταρος και ο κύριος Καράς.